Στο δίκο είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν τα ψηφοδέλτια και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες να γίνει και η παρουσίαση ε, των υποψηφίων. Φαίνεται πως μετά την κάθαρση εντό πολλών εισαγωγικών είχαμε τι αποχωρήσει τελεχών του προηγούμενου διαστήματος. Πλέον τώρα θεωρούν πω το κόμμα πιο ενωμένο από ποτέ θα ρηχθεί στη μάχη των βουλευτικών εκλογών και στόχο δεν είναι άλλο από το να πλησιάσουν να είναι κοντά στα ποσοστά που κοιμάθηκε το κόμμα το 2016, αυτό το 14,49%. Προκειμένου να φανεί πω μπορεί αυτοί να έφυγαν όσοι ήθελαν να έφυγαν. Το κόμμα παραμένει δυνατό και προχωρά αναμένεται να διεκδικήσουν οι υφιστάμενοι βουλευτέ. Στη Λευκοσία, ο Μιχάλη Δαμιανού εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματο, ο Χρήση Παντελίδη, η Δόκτωρα Αντρούλα Ελευθερίου, η οποία το 2018 κάτι ήταν ανάμεσα στου 100 προτείνοντε τη υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη. Είχε αποχωρήσει από το Δημοκρατικό Κόμμα κάποια στιγμή, επανεντάχθηκε πριν από λίγο καιρό. Ενώ ενδεχομένη είναι και η υποψηφιότητα τη Κατερίνα Χριστοφίδου, τη δημοσιογράφου, η οποία εκτελεί και χρέη διευθύντρια επικοινωνία. Ήταν υποψήφια για τι ευρωεκλογέ. Ακριβώ, αλλά και τη Γιώτα Κουφαλίδου στην επαρχία τη Λευκοσία.